να πίνω να μεθάω, να θυμώνω. Με κόκκινα φανάρια να περνάω και κάπως έτσι η νύχτα αυτή με βρίσκει να σε βρίσω, να πίνω να μεθάω, να καπνίζω κι ακόμα πιο πολύ να σ' αγαπά. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Η αγάπη ενώνει τον πόνο μας, όταν είσαι και είμαι αλλού. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Η καρδιά ξεπερνάει το φόβο μας στην πορεία ενός χειρισμού. Είναι τα πλήκτρα του κορμιού σου. Αυτό που μας έλεγε ο πυρετός. Ναι. Ναι. Και θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος που έχω πει αυτό το κομμάτι. Έτσι το είπα. Ωραία. Ας τα ακούσω. Θα μαζέψω σύννεφα, κρεβάτι να σου στρώσω. Κάτω απ' την Πανσέληνο, δίπλα σου να ξαπλώσω. Θα μαζέψω λόγια που τα λένε μόνο νύχτα. Σήμερα, καρδιά μου, θα πούμε καληνύχτα. Θα σου φτιάξω ένα χειμωνιάτικο τραγουδί, απαλό και όμορφο σαν άγριο λουλούδι. Θα το ντύσω νότες απ' τους αναστέναγμους σου στα πλήκτρα του κορμού σου. Σαββάτο μεσημέρι και το ραντεβού μας είναι στις 11. Φοβερή χημεία, υπάρχει ανάμεσα. Ο λόγος, η Δέσποινα Βανδύ που παίζει με τα παιδιά σε γνωστό ζωολογικό πάρκο για να βοηθήσουν όλοι μαζί τις προσπάθειες της ΕΛΕΠΑΠ. Τα παιδιά έχουν γεμίσει από νωρίς το χώρο και περιμένουν τη Δέσποινα, όπου φτάνει με μικρή καθυστέρηση. Οι αντιδράσεις είναι οι αναμενόμενες. Ακόμα εσύ να μην το έχεις προσέξει. Είναι το παιχνίδι. Εγώ μ' άρεσε. Εγώ μ' άρεσε τα παιδιά που θα έρθει. Και σε λίγο μετά με τράγουδο. Εστορκίζομαι μωρό που δεν φοβάμαι κοράκια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια στα οποία συμμετέχει και η Δέσποινα. Ξεκινάμε λοιπόν. Πώς νιώθεις καταρχήν? Πολύ όμορφα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε περάσει πολύ καλά. Και ελπίζω κάποια στιγμή να το ξανακάνουμε και του χρόνου, γιατί όχι. Να τονίσουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια έγινε φιλοκερδός. Ναι, εννοείται. Ναι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι λίγο κακόβουλοι μερικές φορές. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί. Τα χρήματα όλα που συγκεντρώθηκαν, που ήταν για το εισιτήριο, δηλαδή για να μπει κάποιος μέσα, αυτό το ποσό συγκεντρώθηκε και πήγε για να βοηθήσουμε όλοι μαζί κάποια παιδιά που έχουν προβλήματα κινητικής ανάπτυξης. Αυτό είναι το έργο της ΕΛΕΠΑΠ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν σταματάμε εδώ. Η Δέσποινα έχει τρομερή όρεξη για παιχνίδι. Τι έχει συνέχεια, για να δούμε. Ευχαριστούμε. Να πω κάτι. Δεν θέλει από δεξιά και αριστερά, να δω κανένα. Ατυχής η πρώτη προσπάθεια. Πάμε για τη δεύτερη. Έχω έκθεση, εγώ το βλέπω. Να βέλει, θα βάλω. Το έχω, παιδιά, το έχω. Το έχει, το έχει. Πιο δυνατό κοινό τραγούδι.
Έτσι, έλα, έλα, έλα. Άστο. Μπράβο! Δεν έκανες αυτή τη δουλειά, δεν ασχολιώσαι με το τραγούδι. Νομίζω ότι κάλλιστα θα μπορούσες να είσαι νηπιαγωγός. Έχεις πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Ναι, ναι, έχω καλή σχέση με τα παιδιά. Τα λατρεύω, τα λατρεύω. Την είχες πάντα ή από τότε που έγινες μητέρα? Πάντα, αλλά η καρδιά μου χτυπάει με ένα διαφορετικό τρόπο τώρα πια όταν βλέπω ένα παιδί και σίγουρα ένα παιδί που έχει πρόβλημα με συγκινεί ακόμη περισσότερο. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει το τραγούδι. Αυτή τη φορά όμως το μικρόφωνο παίρνουν τα παιδιά και η Δέσποινα κάνει φωνητικά. Μελίνα. Η Μελίνα είναι πολύ μικρή για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και τελικά ευτυχώς που δεν την έφερε, γιατί πάρα πολύ κόσμο τα είχε χάσει. Λοιπόν, μου δίνεις την εντύπωση ότι το ένα παιδί είναι λίγο. Γύρω σου τόσα πολλά παιδιά σου πάνε πάρα πολύ. Σου πάνε. Γελάει, ναι. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να γίνω μητέρα. Αν έρθουν κι άλλα, μακάρι, γιατί όχι. Και τελειώνουμε με ένα κοπλιμέντο. Τα μαλλιά σου είναι πιο ωραία έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ξέρω, Θεός μάλλον τι έκανε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.